Ζή του Αλέξη Κούγια, που έχει αναλάβει την υπόθεση για λογαριασμό της οικογένειας της νεαρής κοπέλας. Την τελευταία εβδομάδα διαραίουν επιλεκτικά κάποια στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν κλίμα και να επηρεάσουν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν νομικά. Στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο αδικήματα. Το ένα αδίκημα είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση, που πραγματοποιήθηκε από τους δύο δράστες, πετώντας το κορίτσι ζωντανό στη θάλασσα, όπου πνίγηκε μετά από ώρες. Και το δεύτερο αδίκημα είναι του βιασμού με δύο διαφορετικούς τρόπους, που είναι και από κοινού και στους δύο. Οι απειλούμενες ποινές και για τους δύο είναι ισόβια κάθερξη για την ανθρωποκτονία και 20 χρόνια για τον βιασμό. Μάλιστα, ο γνωστός ποινικολόγος ξεκαθαρίζει ότι μετά τις διαρροές στοιχείων που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα και με δεδομένο ότι στη δίκη θα συμμετάσχουν και ένορκοι κάτοικοι της περιοχής, ενδέχεται να ζητήσει από τον Άριο Πάγο να αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής της. Εμείς παρακολουθούμε την υπόθεση και ελπίζω να μην έρθουμε στη δύσκολη θέση και να ζητήσουμε από τον Άριο Πάγο αλλαγή της έδρας του δικαστηρίου. Είμαι σαφής και το λέω αυτό γιατί η υπόθεση αυτή θα εκδικαστεί είτε στη Ρόδο είτε στην ΚΟ. Η κοινωνία είναι μικρή και βεβαίως εγώ δει πως αντέδρασε όταν έγινε το έγκλημα, αλλά επειδή έχουν δει πάρα πολύ τα μάτια μου για διάφορα εγκλήματα στην περιφέρεια, σας λέω ότι εμείς το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αν δούμε ότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Τραγική φιγούρα ο πατέρας.